Είναι ιδιαίτερη χαρά που στο πάνελ βρίσκομαι εγώ και η σκηνοθέτης της παράστασης Φόβος, η κυρία Έλενα Πέγκα, η οποία είναι γνώριμη στο θεατρικό κοινό της πόλης μας και νομίζω ότι τα δείγματα δουλειάς τα οποία έχει δείξει μέχρι σήμερα, αλλά και αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν, αποδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της από πλευράς του Διπεθέ Καβάλας. Και η παράσταση είναι συμπαραγωγή από το Διπεθέ Καλαμάτας και τη εταιρεία Λυκόφως του Γιώργου Λικερδόπουλου από την Αθήνα. Ξεκίνησε στην Καλαμάτα, έκανε ένα κύκλο παραστάσεων εκεί στο Διπεθέ με μεγάλη επιτυχία και ανεβαίνουμε τώρα Θεσσαλονίκη, Καβάλα και θα καταλήξουμε στην Αθήνα 22 Ιανουαρίου. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι στην Καβάλα. Ήμουν εδώ σχεδόν πριν 3 χρόνια με την παράσταση «Το χέρι» με τη Θεοδόρα Τζίμου που ήταν sold out, ήταν μια παράσταση που είχε αρέσει πολύ, θυμάμαι, και μάλιστα παίζαμε δευτερότριτο και είχε παγωνιά τότε. Η παράσταση «Φόβος» είναι σε ένα άλλο κλίμα, δεν είναι σύγχρονο έργο, είναι μια νουβέλα του Τσβάιχ, του αυστριακού συγγραφέα που ήταν πάρα πολύ αγαπητός όσο έγραφε και ακόμη, και είναι γνωστός για τις μικρές νουβέλες του, οι οποίες έχουν ψυχαναλυτικό χαρακτήρα και ήταν και πολύ στενός φίλος του Φρόιντ. Είναι μια ιστορία πιστίας γύρω από την οποία μπλέκεται μια ίντριγκα με suspense που δημιουργεί πάρα πολύ φόβο στους ήρωες που συμμετέχουν. Τα πρόσωπα είναι 4. Η ηθοποίη είναι η Κατερίνα η Μισηχρόνη, ο Διαμαντής Καραναστάσης, η Κατερίνα η Μαούτσου, ο Παναγιώτης Σούλης. Το σκηνικό και τα κοστούμια τα έχει κάνει ο Αντώνης ο Δαγκλίδης, τους φωτισμούς η Στέλλα η Κάλτσου, πρωτότυπη μουσική για το έργο Ορέστης Τάνης,